Κυρίες και κύριοι, και πάλι μαζί. Είπαμε σήμερα και αύριο ακόμα, τουλάχιστον στην τηλεόραση, θα κουβεντιάζουμε. Για να μην μακρηγορώ και τρώγω το χρόνο του εκλεκτού φιλοξενούμενου της εκπομπής, θα σας πω ότι πάντοτε κάνουμε ωραίες συζητήσεις, χωρίς να πλατιάζουμε σε θέματα επάνω, και συνήθως και εγώ είμαι ευχαριστημένος και εκείνος. Κυρίες και κύριοι, Ευρυπίδης Κουκιαδάκης. Θέμα είναι τι κάνουν οι άλλοι. Μας ακούνε. Εμείς και δύο καλά περνάμε. Οι υπόλοιποι θα μας ακούσουν, θα περάσουν το ίδιο καλά. Κοίταξε να σου πω. Ελπίζω πως ναι. Κοίταξε να σου πω. Κατά τη δική μου την άποψη πλέον, αυτές οι εξάρσεις και οι φωνές δεν πιάνουν. Παλαιότερα ήταν της μόδας. Λέγανε στους παρουσιαστές, άσε το να τσακωθούνε. Κουράστηκε ο κόσμος. Και ίσως να ακούσουν ένα απλό και όμορφο λόγο και να γίνεται και πράξη αργότερα. Εδώ λοιπόν. Σε αυτή τα 25 λεφτά που έχουμε στη διάθεσή μας, να καταθέσει ο Ευρυπίδης ο Κουκιαδάκης την άποψή του για το αύριο. Ούτε για χθες, ούτε για προχθές. Για το αύριο. Πώς βλέπει το Δήμαρχο, το Δήμο, και το ρόλο του ως Δήμαρχος. Όχι, το Δήμαρχο μπορώ να πω πώς το βλέπω. Ο Δήμαρχος μιας πόλης δεν μπορεί να είναι σαλονάτος. Πρέπει να είναι στο πεδίο, πρέπει να είναι στη μάχη. Πρέπει να είναι στη λάσπη. Όχι στη λάσπη. Κατάλαβα. Στη λάσπη, το πρόβλημα. Γιατί υπάρχουν πολλολογιών λάσπες, υπάρχουν πολλολογιών λάδια. Άρα πρέπει να είναι στο πεδίο. Ναι. Θα το πω με ένα παράδειγμα για οι Αλικαρνασσώτες, θα το θυμηθούν. Σαν τον Βαρδαξή. Ήταν ένας σκηνοτάρχης παλιά στην Αλικαρνασσό που τα έκανε όλα. Έσκαβε, πήγαινε, κουβε το νερό, το άνοιγε, το έκλεινε. Τα έκανε όλα. Δεν είναι ακριβώς έτσι όπως το λέω, ναι. Αλλά το θέλω να δώσω ένα στίγμα ότι πρέπει να είσαι μέσα στην πόλη, στη γειτονιά. Παντού, για να γνωρίζεις το πρόβλημα και να έχεις τον πολίτη απέναντί σου να σου μιλάει. Εμείς δεν καταφέραμε, και αυτό είναι μια παράπονο, να συνεννοηθούμε για να βγούμε στην τηλεόραση όλοι μαζί. Και θέλουμε τώρα να συνεργαστούμε για να λύσουμε τα προβλήματα όλοι μαζί. Πόσα γεια όλα. Εξανάγκησε το κάνετε. Εξανάγκησε το κάνουμε. Εδώ δεν μπορούσαμε να σας βάλουμε το ζόρι. Με ποιες συνθήκες. Και είστε υποχρεωμένοι να το κάνετε. Με ποιες συνθήκες. Α, αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Ένα πολύ σοβαρό θέμα. Γιατί δεν κάνετε προγραμματικές κουβέντες από τώρα. Όπως ξέρεις, Γιώργο μου, για να κόψω τον πληθυντικό, γιατί εντάξει, γνωριζόμαστε, ξεκίνησα ο πρώτος στο διάλογο και απογοητεύτηκα και στο τέλος τα παράτησα. Βεβαίως, όταν θα έρθει η κρίση, που όλοι πρέπει να αναλάβουμε την ευθύνη μας, νομίζω ότι κάπου θα υπάρξει και η δυνατότητα συνεννόησης. Καλό θα είναι όμως να βάλουμε τις βάσεις από τώρα. Γιατί αν δεν βάλουμε τις βάσεις από τώρα, και εγώ μπορώ να κάνω μια αισιόδοξη παρατήρηση. Μπορεί να είναι και μερικά προγράμματα που μας αντέγραψαν σε πολλά σημεία και μας ικανοποιεί, αλλά τουλάχιστον συμφωνήσαμε γύρω από τα πολύ μεγάλα και τα βασικά. Όλοι συμφωνούμε ποια είναι τα προβλήματα, όλοι συμφωνούμε σε μια κατεύθυνση λύσεων. Το θέμα είναι να δούμε ποιοι μπορούν πραγματικά αυτό που αναγνωρίζουμε ως τελικό πρόβλημα, πώς θα το αντιμετωπίσουμε, με ποια ταχύτητα, με ποια αποφασιστικότητα και με ποια ευελιξία. Διότι το πρόβλημα που πρέπει να λυθεί σήμερα πρέπει να έχει λυθεί χθες. Αν το λύσουμε δύο μέρες μετά, το χάσαμε. Άρα δεν έχετε περιθώριο χάριτος. Δηλαδή. Δεν υπάρχει κανένα περιθώριο χάριτος. Όχι μόνο για το. Έχεις 100 μέρες που λένε συνήθως, τις πρώτες 100 μέρες. Αυτό που πρέπει να κάνει είναι αυτός που θα αναλάβει την ευθύνη της πόλης μετά τις εκλογές και μέχρι τις 30 του. Το Αυγούστου πρέπει να έχει ετοιμάσει τα πάντα. Mm. Για να ξεκινήσει η άλλη μέρα στο Δήμο. Ελπίζουμε να είμαστε εμείς που θα κάνουμε αυτή την προετοιμασία. Την κάναμε και στο παρελθόν στην περιφέρεια, που από την ομαρχιακή αυτοδιοίκηση πήγαμε στην περιφερειακή και δεν κατάλαβε ο κόσμος ότι άλλαξε η κατάσταση προς το χειρότερο, εννοώ, γιατί θα μπορούσε να είναι πολύ επικίνδυνο η μετάβαση. Κύριε Κουκιαδάκη, όλοι μιλάνε με οράματα. Είναι λιγάκι, λιγάκι ονειρικό. Το όραμά σου για το Δήμο, το όραμά σου για αυτό το όραμα. Εγώ θα ήθελα να ακούσω. Εντάξει, δεν είναι κακό να έχει κανείς να έχει οράματα, όχι. Αλλά θα ήθελα να ακούσω συγκεκριμένα πράγματα που μπορούν να γίνουν. Γιατί το όραμα πάει και σε μια φιλοσοφική έννοια. Ξέρετε ότι είμαι λίγο της μπακαλικής σχολής. Λέω ότι το πιο καλή οικονομολόγοι είναι οι μπακάλιδες. Κανείς μπακάλις δεν πτώχευσε. Και στο σύντοπλην και γράφουνε. Γράφουν στο τευτέρι και μιλύνουν προβλήματα. Άμα κρατάς το τευτέρι και ξέρεις το πρόβλημα και έχεις και την ευελιξία να το λύσεις, αυτό είναι ένα μεγάλο όραμα. Mm. Γι' αυτό και εμείς μιλήσαμε για την επανάσταση του απλού και αυτονόητου. Mm. Ξεκινάμε το μεγαλύτερο
πρόβλημα αυτή τη στιγμή είναι τα μικρά προβλήματα που όλα μαζί κάνουν ένα τεράστιο και μια πόλη που δεν λειτουργεί σωστά. Αν όλα τα αθροίσεις, τα πολλά μικρά, κάνεις ένα τεράστιο πρόβλημα που είναι το... που αυτό πρέπει να στοχεύσουμε από την πρώτη μέρα. Αλλά η ερώτηση πώς ιεραρχείται τα προβλήματα είναι άκυρη. Εγώ νομίζω ότι τα ιεραρχούμε όλοι με τον ίδιο ακριβώς τρόπο. Το έκανε και το Κρήτη GR και μας είπε τη σειρά τους, όπως τα είπαν οι πολίτες. Τα είδαμε στις γειτονιές που πήγαμε. Το θέμα είναι πώς πραγματικά σχεδιάζεις τη λύση τους και με ποια μέσα μπορείς να το πετύχεις. Εδώ θα το βαρύνω λίγο. Γιατί πάμε αρκετά χαλάρα, το βαρύνω. Δεν ασχοληθήκαμε αυτή την περίοδο με τα πραγματικά προβλήματα της αυτοδιοίκησης. Που δεν είναι ποιος θα βγει μόνο δήμαρχος, αλλά τι θα κάνει αυτή η αυτοδιοίκηση. Γιατί αυτό που έχουμε σήμερα δεν είναι αυτοδιοίκηση. Είναι υποπαρακολούθηση. Έχουμε παρατηρητήριο για τα οικονομικά. Έχουμε 150.000 ελέγχους χωρίς κανένα ουσιαστικό αποτέλεσμα. Συμφωνώ. Και δεν έχουμε κανένα πραγματικό, είναι ο Προμηθέας δεσμότης. Αυτό δεν μπήκε στο τραπέζι και είναι μια ευκαιρία να το βάλουμε. Εμείς θα δώσουμε μάχη για τα θεσμικά και ας με λένε θεσμολάγνο. Mm. Και το θεωρούν ως ελάττωμα, επειδή στη διακήρυξή μου έχω αναφέρει πολλά για τη συνταγματική αναθεώρηση, πολλά για το ποιες αλλαγές πρέπει να γίνουν στον Κλισθένη, ποιες αλλαγές πρέπει να γίνουν. Οι οποίες αφορούν όμως και τους Δήμους. Τους πάντες. Εάν δεν απλοποιηθούν μερικά πράγματα, δεν μπορούμε να λύσουμε εύκολα τα προβλήματα. Εγώ θα σας πω ένα πολύ απλό. Θέλουμε να καθαρίσουμε την πόλη και λέμε εμείς κάτι τολμηρό, σε εισαγωγικά τολμηρό, γιατί είναι πολύ συντηρητικό αυτό που λέμε, αλλά το θεωρούν οι άλλοι τολμηρό. Ότι θα βάλουμε και τις κοινωνικές οργανώσεις, τους κοινωνικούς συνεταιρισμούς, που είναι μια έξυπνη δομή και λειτουργική, αλλά θα βάλουμε εκεί όπου χρειαστεί και τον ιδιώτη. Και μου λένε ότι θα ιδιωτικοποιήσουν τα σκουπίδια. Τα σκουπίδια δεν ιδιωτικοποιούνται. Θα ακούσει ο Λιγερός, θα βγάλει σπηριά. Το έχει ακούσει και ο Λιγερός. Το έχουμε συζητήσει με όλους. Δεν βγάζει κανείς σπηριά. Γιατί αν το καλοκαίρι δεν καθάριζα το γεώφυρο στην ώρα του, με εργολάβο τον καθάρισα και με φτηνές τιμές, θα είχαμε πνιγεί και στο Ηράκλειο όπως πνιγήκανε αλλού. Οι πλημμύρες που έγιναν ήταν πλημμύρες 150 χρόνων. Δεν ήταν ο κατακλυσμός του Νόη, όπως λέω συνήθως, εδώ μας ήταν 150 χρόνων και το Ηράκλειο δεν πνίγηκε. Αν περίμενα εγώ με μία τσάπα και το Βαγγέλη, τον φίλο μου, τον χειριστή της, να κάνω δουλειά στο γιόφυρο, θα ήταν κολλημένη η τσάπα ακόμα εκεί. Ενώ δεν κόλλησε το Ηράκλειο. Αλλά λέτε ότι έχετε τρόπο να ξεκινήσετε την αργόστροφη αυτή μηχανή. Ακόμα και αυτό να κάνεις, που είναι ταχύ, θέλεις 6 μήνες να βγάλεις τη δημοπρασία. Αυτό το καλαμπούρι πρέπει να τελειώνει κάποια πράγματα. Καλή είναι η διαφάνεια και πρέπει να υπάρχει και πρέπει να ελεγχόμαστε αυστηρά, αλλά να γίνουν και γρήγορες και ευέλικτες οι διαδικασίες. Αλλιώς αναγκαζόμαστε. Κάποιοτε παραξήγησαν τον Πολάκη γιατί είπε ότι κρατούσε διπλά βιβλία. Τι ήθελε να πει ο άνθρωπος? Για να κάνει τη δουλειά του γρήγορα. Έλεγε ότι παρανομούσε σε μερικά πράγματα για να μπορεί να κάνει τη δουλειά του γρήγορα. Δεν είχε διπλά βιβλία για να κλέψει. Αλλά επειδή το λέει με το δικό του στυλ, παραξηγήθηκε και δεν τον υπερασπίζομαι, δεν έχει ανάγκη, αλλά το λέω σαν ένα παράδειγμα. Πολλές φορές είμαστε αναγκασμένοι. Είναι αργοκίνητη η δημόσια διοίκηση. Επειδή είναι αργοκίνητη η διαδικασία, μόνο η δημόσια διοίκηση, δεν είναι θέμα προσώπων, είναι θέμα θεσμών. Θεσμών. Άρα τα θεσμικά πρέπει να τα βάλουμε στην απόλυτη προτεραιότητα. Αλλά είναι ένα μεγάλο κεφάλαιο που θα το συζητήσουμε, η ΠΕΔ δηλαδή, όπως λειτουργεί, που συντονίζει όλους τους Δήμους της Κρήτης. Είναι ένα πολύ σημαντικό όργανο για τη συνεννόηση των Δήμων μεταξύ τους. Δεν λειτουργεί πάντα κατά τον καλύτερο τρόπο. Η ΑΔΕ εκείνη, η Κεντρική Ένωση Δήμων και Κοινοτήτων, τώρα τι να πω, πατούλης. Δεν θα διαφωνήσει κανείς ακούγοντας τα πράγματα. Κατάλαβα τι. Χωρίς καμία αιχμή. Κατάλαβα τι εννοείται. Λοιπόν, το θέμα μας είναι τώρα στα λίγα λεπτά που μας μένουν να κουβεντιάσουμε, να συζητήσουμε έτσι, γιατί αν πιάσουμε και λέμε για τα σκουπίδια, γιατί θα απελαγώσουμε και ο κόσμος θα έχει ακούσει 10 φορές. Έχει ακούσει και τις απόψεις όμως. Ναι. Έχει ακούσει τις απόψεις. Ξέρουν τις απόψεις. Ξέρουν και άλλες παρατάξεις, είναι ευχάριστο. Εγώ θα ήθελα απόψεις, στον χρόνο αυτό που μας μένει, εσείς να κάνετε αυτό που θα πρέπει να κάνω εγώ. Να μου πείτε εσείς πώς θα αλλάξει όψη ο Δήμος γενικά, η λειτουργία του Δήμου. Είπατε μερικά πράγματα πριν από λίγο. Το πρώτο πράγμα θέλει αναδιοργάνωση υπηρεσιών.
Εγώ έκανα αυτή την περίοδο, έκανα πολλές επαφές με όλες τις υπηρεσίες και ιδιαίτερα με τις υπηρεσίες του Δήμου. Είδα φρέσκο προσωπικό. Mm. Δεν είδα γερασμένο προσωπικό. Ναι. Αυτό είναι πάρα πολύ ευχάριστο. Είδα ανθρώπους που, νέους, που οι νέοι έχουν ένα πλεονέκτημα. Μπορούν να χρησιμοποιήσουν τεχνολογία που δεν μπορούμε να το κάνουμε εμείς. Αυτό το προσωπικό θέλει αξιοποίηση. Mm. Θέλει να το τοποθετήσεις εκεί που είναι η κατάλληλη του θέση, εκεί που θέλει ο ίδιος καταρχήν, γιατί πρέπει να ξεκινάς από τη λογική να κάνει κάτι που να του αρέσει και τότε θα του πάρεις και την ψυχή. Αν του κάνεις πάλι σε καταναγκαστικά έργα, θα βρει τρόπο να ξεφύγει. Συμφωνώ. Άρα, η αξιοποίηση του προσωπικού είναι πολύ σημαντικό. Η οργάνωση του Δήμου, η ψηφιακή η ψηφιοποίηση των πάντων, σιγά σιγά και με βήματα, σε συνεργασία με το ΙΤΕ, είναι πολύ, πολύ εργαλείο. Το χρησιμοποιήσαμε στην περιφέρεια, στη Διεύθυνση Κοινωνιών και έχουμε φτιάξει μια υπηρεσία που πάει καλά. Θα απλοποιήσει τη ζωή των δημοτών. Και αυτό εννοείται. Μπορεί να κάνει από μακριά διοίκηση και παροχή υπηρεσιών, γιατί αυτός πρέπει να είναι ο στόχος. Λιγότερες επισκέψεις των δημοτών στο Δήμο. Μάλιστα. Όσο πιο λίγες επισκέψεις θα την κάνεις από το σπίτι. Να μην χρειάζεται να παίρνει τηλέφωνο και να μην το σηκώνει κανείς. Μπορεί να λειτουργήσει η σύγχρονη τεχνολογία για να προβάλλεις και το αίτημά σου, αλλά να έχει και την απάντησή του. Mm. Και να μην περιμένει μερικούς αιώνες να απαντηθεί. Yeah. Όσο πιο απλά είναι τα πράγματα, τόσο πιο καλές είναι οι υπηρεσίες. Αλλά μαζί με την ψηφιοποίηση και την οργάνωση την ηλεκτρονική του Δήμου και την παροχή υπηρεσιών ποιότητας με αυτόν τον τρόπο που είναι και αντικειμενικός και δίκαιος και γρήγορος, πρέπει να έχουμε απλοποίηση και τον τρόπο λήψης των αποφάσεων. Δεν είναι μόνον, γιατί όταν η απόφαση είναι τυπολατρική, γιατί υπάρχουν δύο σχολές στην διαχείριση της δημόσιας διοίκησης. Η σχολή που καλύπτει τον υπάλληλο, που λέει να απορρίψω το αίτημα για να μην βρω τον πελά μου, και η σχολή που λέει να πάρω το αίτημα του πολίτη να δω έχει δίκιο επί της ουσίας, αν έχει δίκιο να βρούμε και ένα νόμο να το στηρίξουμε εφόσον δεν θίγεται κανείς άλλος. Αυτή είναι η χρηστή διοίκηση. Η προηγούμενη είναι η τυπική διοίκηση. Κατάλαβα. Που δεν είναι χρηστή. Κατάλαβα. Είναι απλώς διαχείριση. Απλώς. Όχι, καλύπτω την πλάτη μου. Για να μην πω κάτι άλλο. Καλύπτω την πλάτη. Επομένως, τα θέματα εξυπηρέτησης του πολίτη μέσω των υπηρεσιών του Δήμου, στον κοινωνικό τομέα, στον τομέα της καθαριότητας, στον τομέα του αθλητισμού, του πολιτισμού, της κοινωνικής πρόνοιας, τα πάντα. Πρέπει να είναι φιλικά. Mm. Πρέπει να είναι να πηγαίνει και να τον αντιμετωπίζουν ως πολίτη. Mm. Και αυτό θέλει δουλειά. Mm. Αυτό είναι ένα σύμπτωμα όλης της δημόσιας διοίκησης. Εγώ πραγματικά με η ευκαιρία που είχα στις εκλογές να γνωρίσω το προσωπικό του Δήμου με έκανε πιο αισιόδοξο. Ότι μπορεί ένας ικανός πολιτικός προϊστάμενος. Αν εμπνεύσει κάποιος να ασχοληθεί όμως συστηματικά. Και να είναι αποφασισμένος να σπάσει αυγά και να βάλει τους κατάλληλους στην κατάλληλη θέση και όχι τους δικούς. Αυτό είναι δικιά σας δουλειά μας. Του Δημάρχου. Ναι, είπα. Να ασχοληθεί συστηματικά και να βάλει όποιος είναι αυτός τους κατάλληλους στην κατάλληλη θέση και όχι τους δικούς του. Δικοί μας είναι αυτοί που δουλεύουν. Λοιπόν, μιλήσαμε για την διοίκηση του Δήμου, για το προσωπικό του. Ένα τρίτο σκέλος που θα θέλατε να διορθώσετε. Χρειάζεται, εδώ υπάρχει όραμα. Mm. Το Ηράκλειο μπορεί να γίνει ξανά Ηράκλειο. Να γίνει προορισμός για τον πολιτισμό του. Έχει και σύγχρονο και παλιό. Αν δεν γίνει όμως το Ηράκλειο προορισμός, δεν μπορούμε να έχουμε τουρισμό τον χειμώνα. Δεν μπορούμε να έχουμε επιμήκυση στην Κρήτη του τουριστικού Ότι ο ήλιος και η θάλασσα σταματάνε τον Νοέμβρη. Αυτό εννοείται. Ακόμα και να έχουμε το Γενάρη δεν είναι χρήσιμος. Και εμείς έχουμε καμιά φορά. Το φως του πολιτισμού μπορεί το να φέρει. Το φως του πολιτισμού. Ναι. Οι παλιότεροι έχουν. Αυτό είναι οραματικό. Οι παλιότεροι, αυτό είναι οραματικό. Αν και το έχουμε δει το όνειρο πραγματικότητα κάποια εποχή στο Ηράκλειο. Και πρέπει να το ξαναδημιουργήσουμε. Οφείλω να ομολογήσω ότι η παρούσα δημοτική αρχή το προσπάθησε. Δεν το πέτυχε. Με μεγάλο κόστος. Και δεν λένε κάποιοι. Ναι. Εγώ δεν με νοιάζει τόσο πολύ το κόστος, όσο το κόστος αυτό δεν είχε αποτέλεσμα. Περάσαμε απλώς καλά. Όσοι πήγαν πέρασαν καλά. Αλλά έγινε παραγωγή πολιτισμού. Παραγωγή πολιτισμού. Θέλει συνδυασμό και να παράγεις πολιτισμό και να έχεις πολιτισμό που έρχεται. Θέλει μια ισορροπία μεταξύ τους.
γιατί όλα μαζί αποτελούν ένα καλό μείγμα για να έρχεται κόσμος γι' αυτό. Και να ανυψώνει στο πνευματικό επίπεδο των δημοτών σου, έτσι. Και εδώ τελευταία, γιατί εμείς οι δύο, Γιώργο μου, είμαστε και μεγαλοκοπέλες, έχουμε ζήσει τη μεταπολίτευση όλοι. Και πριν. Και τη μεταπολίτευση που είχαμε πολιτισμό που ανέδειξε το Ηράκλειο ως προορισμό, αλλά δεν είχαμε την ίδια παραγωγή που έχουμε σήμερα. Mm. Γιατί σήμερα υπάρχουν σπουδαία σύνολα, επαγγελματικά, ερασιτεχνικά, ημιεπαγγελματικά, που δημιουργούν. Γλύπτες, ζωγράφοι. Ό,τι μπορεί να διανοηθεί χαράκτες, κανείς. Αγιογράφοι. Έχουμε μια αναγέννηση σημαντική που αρχίζει και να αποδίδει. Δηλαδή ο πολιτισμός και ο αθλητισμός που έχουν δημιουργηθεί τεράστια γεγονότα, αλλά χωρίς συνοχή. Τονίζω, χωρίς συνοχή, κατάλαβα. Χωρίς άμεσο στόχο, διάσπαρτα. Είναι αποσπασματικά εννοείται αυτό. Ακριβώς. Αυτό κατάλαβα. Και εκεί χρειάζεται να μπει η οργάνωση, να μπουν οι ειδικοί. Εμένα μου αρέσει αυτή. Να μπουν οι ειδικοί. Ναι. Αν λοιπόν το πετύχουμε αυτό, τότε πραγματικά θα αξιοποιούμε τα ευρώ που έχουμε, δεν θα σπαταλιώνται και θα δημιουργούμε πολιτισμό και αν θα αναδεικνύουμε, τόπιους καλλιτέχνες σε όλες τις τέχνες και σε όλα τα επίπεδα και την ίδια ώρα θα δημιουργούμε προϋποθέσεις επισκεψιμότητας στις πόλεις μας. Μάλιστα. Και μπορούμε να πάμε και η διατροφική μας σχέση είναι πολιτισμός, είναι προϊόν. Και έχουμε μια ύπαιθρο, ακόμα και στο Δήμο Ηρακλείου, θαυμάσια, που μπορεί να γίνει προορισμός η ίδια η ύπαιθρος του Ηρακλείου. Τέμενος Γοργολαΐνη. Αλλά πρέπει. Παλιανή. Πρέπει να υπάρξει ένα σχεδιασμό γι' αυτό. Να. Και εδώ χρειάζεται συνεννόηση όλων και συνεργασία. Είπατε, όλων. Όχι αποσπασματικά, να μην γίνεται όλα αποσπασματικά. Βέβαια. Και πρέπει να υπάρξει ένα συντονισμό από λίγα πρόσωπα. Γιατί η υλοποίηση, ο προγραμματισμός και ο σχεδιασμός θέλει πολύ διάλογο. Αλλά η υλοποίηση θέλει γρήγορα χέρια. Έχετε στο συνδυασμό στους ανθρώπους να κάνετε αυτά που μας λέτε σήμερα. Εμείς έχουμε ομάδα στον πολιτισμό που μάλιστα. Κάναμε την πρώτη μας εκδήλωση στο Αριάδνη και την κάναμε με δικές μας δυνάμεις. Τραγούδησαν και έπαιξαν δικοί μας καλλιτέχνες. Και αύριο, μια και μου πετάτε την μπάλα, εμείς δεν τελειώνουμε με μια πρεσνιεφική ομιλία μακρόσυρτη που θα αφανίσουμε τα όνειρά μας. Εμείς θα πάμε να περάσουμε όμορφα για να πούμε ότι οι εκλογές είναι γιορτή. Είναι γιορτή της δημοκρατίας. Άρα θα είναι σύντομο. Μπορεί δηλαδή. Να έχει ο λόγος θα είναι σύντομος. Έως λακωνικός. Σαν τον Κάστρο που μίλησε 8 ώρες και τους κούραζε από κάτω και μετά πέντε ό,τι ήθελε. Αυτό είναι, έχει ένα συμβολισμό. Είναι ένα συμβολισμό. Τελειώνουμε με πάρτι. Ναι. Θα γίνει στη δικαιοσύνη ανάμεσα στο δικαστικό μέγαρο. Τι και ώρα? Στο παλιό. 8 η ώρα θα αρχίσει. Θα κρατήσει. Και θα έχει κρατήσει, και με ζεδάκι. Θα έχει κρασάκι. Εντάξει. Με κάτι που να το συνοδεύει. Πολύ λιτό γιατί είμαστε. Εντάξει. Δεν θέλουμε να προκαλέσετε. Δεν θέλουμε να δημιουργήσουμε βαριστομαχιά το βράδυ. Επειδή δεν έχουμε λεφτά να προσφέρουμε. Κοίταξε, τι ξοδεύει ο Ευρυπίδης. Όχι, βαριστομαχιά, επειδή δεν έχουμε να ξοδέψουμε. Αλλά θα περάσουμε καλά, το υποσχόμαστε. Θα περάσουν καλά όποιοι έρθουν, γιατί πραγματικά θέλουμε να κλείσουμε και με αισιοδοξία και με καλή διάθεση, αλλά και με ένα πνεύμα συμφιλίωσης και να ζούμε καλά. Κοίταξε, όσες φορές έχουμε. Είναι καλεσμένοι όλοι. Ναι, όσες φορές έχουμε κουβεντιάσει μαζί, αυτό τη σύσφυξη που των χεριών αυτών, εννοείται ότι είναι παντού. Να γίνεται αυτό. Από το Δημοτικό Συμβούλιο μέχρι απ' έξω. Γι' αυτό εμείς λέμε συνεργασία που έχει δύο αναγνώσεις. Συνεργασία και συνεργασία. Ναι, και την εργασία. Χωρίς εργασία, η συνεργασία δεν την κάνεις. Θα κουβεντιάζουμε ενάως. Εγώ αυτά τα 25 λεπτά που είχαμε απόψη θέλω να πούμε αυτά τα πράγματα. Ή αν έχετε να προσθέσετε κάτι εσείς. Εγώ να ευχηθώ καλές εκλογές την Κυριακή, να πάνε όλοι οι άνθρωποι να ψηφίσουν, να θυμηθούν πριν ψηφίσουν, να θυμηθούν την ιστορία αυτής της πόλης, τι έχει γίνει σε αυτή την πόλη, από ποιους έχει γίνει,
τι έχει γίνει σε αυτό το νομό, σε αυτή την Κρήτη και να ρίξουν το ψηφαλάκι τους. Εγώ θα έλεγα να συμμετέχουν με φανατισμό και στις ευρωεκλογές και στις περιφερειακές εκλογές, γιατί καθορίζεται η τύχη της Ευρώπης από το ποιο προσανατολισμό θα έχει η Ευρώπη γενικότερα. Ναι, και, έχουμε νομίζω ότι η καλύτερη απάντηση είναι αυτή. Και να δώσω και ένα μήνυμα, έχουμε και καλούς υποψήφιους από την Κρήτη. Και είναι χρήσιμο, δεν είμαι τοπικιστής. Δεν το βάζω τοπικιστικά. Αλλά έχουμε θαυμάσιους υποψήφιους όλα τα κόμματα. Να τους προτιμήσουμε. Να τους προτιμήσουμε. Καλό θα είναι αυτό. Και επειδή έχουμε κι εμείς κυρίως καλές, μεγάλο αριθμό και εξαιρετικών γυναικείων παρουσιών, να προτιμήσουμε και τις γυναίκες του ψηφοδελτίου αλλά και τους άντρες, γιατί εμείς έχουμε στο ψηφοδελτίό μας ποσόστοση ανδρική. Έχουμε μια παγκόσμια πανελλήνια πρωτοτυπία. Έχουμε ποσόστοση ανδρών. Από ό,τι μου είχατε πει, είναι ο μόνος συνδυασμός που δεν χρειάζεται να πάρετε το 40%. Όχι, τις γυναίκες, τους άντρες το πήγατε. Ναι, ακριβώς. Ναι. Και γελούσαμε τότε που το λέγατε. Γελούσαμε, αλλά το έκανα. Αλλά θα γελάσουμε και την Κυριακή και θα παίξει το ρόλο του και αυτό. Η γυναίκα. Γιατί, να πούμε γιατί το κάναμε. Δεν ήταν τυχαίο. Έγινε με επιλογή. Η γυναίκα δεν μπορεί να υποχρεώνεται να συμμετέχει, επειδή το λέει ο νόμος. Εμείς λέμε η γυναίκα πρέπει να συμμετέχει, γιατί μπορεί να δώσει την αυτοδιοίκηση, ισότιμα τουλάχιστον με τον άντρα, έχει την δυνατότητα και τη θέληση να συμμετέχει και να μην μπαίνει η γιαγιά μας, η ξαδέρφη μας, η κολλητή μας φίλη. Συμφωνώ. Απόλυτα. Είναι δεύτερο. Συμφωνούν και οι κυρίες που κάνουν τα πέντε. Και να πω και κάτι. Σας κοιτάζω, να βλέπω και χαμογελούν. Τους άρεσε αυτό. Άλλο τρόπο σκέψης για την πόλη. Και το λέει ένας μουστακαλής. Ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια και καλή επιτυχία. Να είστε καλά. Κυρίες και κύριοι, εδώ τελειώνουμε και όπως σας είπα και στην αρχή, όπως είπε και ο κ. Κουκεδάκης, ένα είναι το ζητούμενο. Μην την Κυριακή να πάτε να ψηφίζετε σε όλες τις εκλογές. Μην αφήνετε τους άλλους να αποφασίσουν για σας. Σωστά. Μια χαρά. Καλό σας βράδυ. Καλές εκλογές.